Το δεύτερο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος είναι αυτό ανάμεσα στην Pharmaco Team και στους Agrini Kings. Η Pharmaco Team έχει την πρώτη επίθεση. Τσιτσικάος, Χολής, Φαγοπούρνης, Σωτηρόπουλος και Αναστασόπουλος η πεντάδα. Άστοχο το πρώτο σούτ εδώ από τον Τσιτσικάο. Γρηγόρης Κουβέλης, Τζαγκαρέτης, Θόδωρος Κουβέλης, Στάμος και Καλαπαλίτης είναι η πεντάδα για τους Kings. Ο Θόδωρος Κουβέλης εδώ ψιλομπερδεύεται, ο Στάμος είναι εκεί, αλλά αστοχή. Δεν βρήκε ποτέ στη Στεφάνη και η επίθεση ολοκληρώθηκε. Έγινε το λάθος από την Pharmaco Team. Ο Στάμος είναι ο πρώτος παίκτης που αστοχεί στο μάτς, δίνοντας προβάδισμα με 0-2 στους Kings. Μετά από 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα, οι Kings το 2-2 το ρεκόρ τους, 0-4 για τους Tudors Cup με την πρώτη τους νίκη. Πήγε προς τα μέσα, όμως κλείστηκε αρκετά καλά. Υπέπεσε σε λάθος, παράβαση βημάτων. Και νέα επίθεση για τους Kings. Ο Στάμος και πάλι από κοντά, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Σωτηρόπουλος για 3, αστοχή. Καλαμπαλίκης έχει βγάλει την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για την Pharmaco Team. Τσιτσικάος ξανά μπλέχτηκε, έκανε λάθος εκεί. Ζαγκαράκης έκανε το κλέψιμο. Ο Κουβέλης πάει στο lay-up. Είναι άστοχος από κοντά. Παραμένει το 0-2 μετά από 2,5 λεπτά στο παιχνίδι. Τσιτσικάος φέρνει την ισοφάνιση. 2-2. Κουβέλης πάει μέχρι μέσα, ο Στάμος κοντά. Τέσσερις και η πόντη του Στάμος στο παιχνίδι. Τσιτσικάος για 3, είναι εύστοχο. 5-4 όσο είναι και το σκορ ανάμεσα στους σκόρερ των ομάδων. 5 πόντους έχει ο Τσιτσικάος, 4 ο Στάμος. Κουβέλης για 3, είναι άστοχος. Καλαμπαλίκης όμως μαζεύει το rebound. Στο Θοδωρή Σωτηρόπουλο, δίνοντας νέο προβάδισμα στους Kings 5-6. Σωτηρόπουλο, του τριών πόντων είναι άστοχος. Αναστασόπουλος και Στάμος διεκδίκησαν τζάμπολ. Το μπελάκι να δούμε τι δείχνει. Το βελάκι δείχνει Kings. Ο
Καρακάκης. Αστοχής στους τριών πόντων. Νέα διεκδίκηση. Η μπάλα τώρα για την φαρμακοτήμο. Ο Τζακαράκης, ο MVP στις δύο νίκες της των King. Στο προηγούμενο παιχνίδι έλειπε. Άστοχη ξανά η Γηπεδούκη. Εκεί όμως ο Σωτηρόπουλος βάζει σωστά το χέρι. Αποσπά την μπάλα από τον Κουβέλη και ο Τσιτσικάος ολοκλήρωσε το κλέψιμο και έχουμε time out για τους Kings. Επιστροφή από το time out και επαναφορά για την φάρμακο team. Τσιτσικάος αλλάζει με τον Σωτηρόπουλο. Σωτηρόπουλος δεν μπορεί να τα κάνει όλο το βράδυ. Είναι καλό σούτερ από τα 6.75. 8-6 προβάδισμα για την φαρμακοτήμ. Ζαγκαράκης πάει μέχρι μέσα. Αφήνει την καλάθι. Ισοπαλία στο παιχνίδι στους 8. Βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε, αστόχησε. Μπαλωμένος τώρα θα αναλάβει την οργάνωση των επιθέσεων των φιλοξενούμενων. Δεν κέρδισε φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Διάλεξε με τον κεφαλή που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Πάλι σε ένα ξεμαρκάρι στους 6-6. Ευστοχή 8-11. Για πρώτη φορά στους 3 Kings μετά από το εύστοχο τρίποντο του κεφάλι. Μπαλά έμεινε στα χέρια των παιχτών της. 3-20 για το φινάλε της πρώτης περίοδου, 8-11. Ζαγκαράκης τώρα παίρνει στο τριών πόντων. Είναι και αυτός εύστοχος. 2 τρίποντα από κεφαλή και Τζαγκαράκης στέλνουν τη διαφορά στους 6 για τους Kings για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 8-14. Και ένα λάθος εδώ. Ο Τζαγκαράκης βγαίνει στον ευνηδιασμό. Αστοχή από κοντά. Ο Τσιτσικάος τελικά είναι αυτός ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Τσιτσικάος είναι ξεμαρκάρης στους γιατρείς. Αστοχή όμως. Σωτηρόπουλος βάζει τα χέρια εκεί και κλέβει την μπάλα. Ξανά ξεμαρκάζει το κεφαλή σα στο χ για τρεις αυτή τη φορά. Παραμένει το 8-14 στο δίλεπτο για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επίθεση για την φαρμακότην που θέλει να μειώσει τη διαφορά εδώ. Ο Σόπουλος παίρνει στο τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Στάμος μάζεψε το rebound. Φυσικά ο Σεφ, αλλά τα χέρια εκεί και τον καλέ την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Συνέχεια στην επίθεση των Kings. Καλαμπαλίκης παίρνει την μπάλα κοντά, κόβεται όμως από τον Αναστασόπουλο εδώ. Ο Σωτηρόπουλος παίρνει σούτ τριών πόντων, είναι εύστοχος, 11
2-14. Τριών πόντων, όχι, και άλλη τάπα από τον Σωτηρόπουλο εδώ στον κεφάλι. Φαρμακοτήν μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο και να ισοφαρίσει σε αυτή την επίθεση. Φυσικά ο Στέλι να πάει προς τα μέσα. Κακό το τελείωμα εδώ. Παραμένει το 11-14. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τους Kings. Ο Παλωμένος κάνει το 11-16. Και τελευταία επίθεση για τη Φαρμακοτήν. Έτσι καλώς πάει μέχρι μέσα. Πετυχαίνει το καλάθι 13-16. Για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Φαρμακοτήμ Αγρίνιο Κίνγκς 13-16. Μπαλωμένος Γρηγόρης Κουβέλης, Κεφαλής Μπόκας και Ζαφίρης η πεντάδα για τους Κίνγκς. Χολής Τσιτσικάος, Σωτηρόπουλος, Βάτσιος και Αναστασόπουλος είναι η πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσει η Φαρμακοτήμ. Η πρώτη επίθεση είναι για τους φιλοξενούμενους που αναφέραμε αρχικά την πεντάδα τους, την επαναφορά. Ο Παλωμένος και ο Κουβέλης στην οργάνωση. Κουβέλης εσού τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Τσιτσικάος όταν μαζεύει το rebound. Τσιτσικάος και τον Βάτσιο, ξανά ο Τσιτσικάος. Έπρεπε να εκτελέσει ο χρόνος, τελείωσε, αστόχησε εδώ. Κουβέλης πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Πόλη και δικαίωμα για δύο βολές τον Γρηγόρη Κουβέλη. Παραμένει το 13-17, ο Βάτσιος έπαιξε δύσκολα, πήρε το rebound. Τον Σωτηρόπουλο, ο Σωτηρόπουλος κάνει βήματάκι προς τα μέσα, το πούλησε λίγο η μπάλα εδώ. Αναστασόπουλος ανανέωσε πάντως την επίθεση. Στο Σωτηρόν πόντων ο Αναστασόπουλος είναι άστοχος, ο κεφαλής μόνος του εκεί κατέβασε το rebound. Στο καλάθι στο Μπόκα φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Ο
Επομένως είναι ένας τούτος ο Σιδηρόπουλος κατεβάζει το rebound. Επομένως έπαιξε λίγο με πλάτη εκεί. Έκανε το φάουλ για να μην κουνθούν με ευνηδιασμό. Φιλοξενού οι γηπεδούχοι. Προσπάθεια να δώσει πάσα εδώ, βρήκε ταμπλό και η μπάλα κατέληξε. Επίθεση για τους Kings. Από το ύψος των βολών, από τον Κουβέλη, άστοχο, παραμένει το 13-17. Το τρίλεπτο περίπου του δευτέρου δεκαλέπτου. Σωτηρόπουλος άστοχη και αυτό σε σου τριών πόντων, αλλά ανανέωσαν την επίθεση οι φιλοξενούμενοι με ταμπλό Τσιτσικάου 15-17. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει. Εδώ γίνεται το λάθος. Τσιτσικάος κατεβάζει την μπάλα, βγάζει στον Σωτηρόπουλο, είναι ξεμαρκάριστος, θα το πάρει αυτό το Σωτηρόπουλος. Ξανά η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, είναι εκεί ο Αναστασόπουλος όμως για το 17-17. Μικρό σερί 4-4 από την φαρμακοτήμ. Όλα 17, 6,5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και επίθεση για τους Kings. Καλωμένος παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Τσιτσικάος παίρνει το rebound, θέλει να τρέξει. Γίναμε. Κάποια φάουλ εκεί. Δίστασε αυτό. Ο Τσιτσικάος βγαίνει, εκτελεί για τρεις, είναι εύστοχος 20-17. Προβάδισμα για την φαρμακοτήμ με τρεις. Ο Κουβέλης πάει προς τα μέσα. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. Ο Τσιτσικάος κατέβασε το ρυπό και οργανώνει και την επίθεση. Περνιέως ο τριών πόντων, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Κεφαλής μαζεύει το rebound. Κουβέλης, αστοχή εκεί, ο Τσιτσικάος είναι αυτός ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Αναφορά με τον Γρηγόρη Κουβέλη. Δεν έχει προλάβει να μπει μέσα από την πάσα του κεφαλή. Έχει πάει στη γραμμή. Κεφαλής αφήνει τη θέση του στον Φόβορο Κουβέλη και επίθεση για τη φαρμακοτήμη, η οποία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 20-17. Ξανάξε μαρκαρίστος ο Τσιτσικάος, αστοχή όμως αυτή τη φορά και χωρίς ισορροπία στην άμυνα. Ο Κουβέλης φτάνει μέχρι το καλάθι, μειώνει σε 20-19. Το Τυρόπουλος είναι ξεμαρκαρίστος, ξανά η μπάλα παίζει με, με τη Στεφάνη, δεν καταλήγει στο καλάθι.
Η επίθεση ανανεώθηκε, ο Τσιτσικάος πάει προς τα μέσα. Έγινε το λάθος, παλωμένος. Έχασε όμως και αυτός την μπάλα. Τζαγκαράκης και Καλαβαλίκης επιστρέφουν αντί Μπόκα και Ζαφύρη. .59 για το φινάλε του ημιχρόνου, 20-19. Επαναφορά με τον Βάτσικα και στην οργάνωση ο Χολής, ο οποίος επέστρεψε. Ο Αναστασόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα. Η προσπάθειά του βρήκε μόνο την άκρη του ταμπλό όμως. Γρηγόρης Κουβέλης είναι ξεμαρκάριστος, παίρνει σου 3 πόντων, είναι ο στοχός. Παραμένει το προβάδισμα για την Φαρμακοτήμη, 20-19. Εδώ ο Αναστασόπουλος δεν πήγε προς τα μέσα, παίρνει σου 3 πόντων. Πολύ άστοχο αυτό το σουτ. Και ο Χολής κάνει φάουλ για να σταματήσει τον Κουβέλη, ο οποίος πήγαινε προς το καλάθι και πάρει κατεύθυνση, δεν είχε πάρει τα βήματα για να έχει δικαίωμα για βολές. Επαναφορά την τελική γραμμή. Καλαμπαλίκης πηγαίνει μέσα, αστοχή από κοντά, ο Αναστασόπουλος αλλίωσε την προσπάθειά του και τελικά αυτός μάζεψε. Πριν βγάλουν οι συμπαίκτες του την μπάλα εκτός, ο Χολής έχει καθυστερήσει, ο Τσιτσικά... δίνει όμως την πάσα στον Τσιτσικάο και διαιτώνει την παράβαση 8 δευτερολέπτων, όμως ο Τσιτσικάος στην επίθεση κάνει επιθετικό φάουλ. Δυόμιση λεπτά για το φινάλι, παραμένει το 20-19. Κίνηξε, έχουν μόλις 3 πόντους αυτό το 10 λεπτό. Κουβέλης εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Και επίθεση με τον Τσιτσικάο. Ο Τζαγκαράκης έβαλε τα χέρια και βοήθησε σε αυτό το κλέψιμο. Καλαμπαλίκης έφτασε. Βγήκε στον εθνιδιασμό, λέει up 20-21 και time out. Οι ομάδες επιστρέφουν από το time out. 20-21, 1-59 για το φινάλε του ημιχρόνου. Για το πρώτο ημίχρονο Φαρμακοτήμ παρατάσσεται με Χολή, Τσιτσικά, ο Βιλαέτη, Αναστασόπουλο και Σωτηρόπουλο, Τζαγκαράκη, Στάμος, Καλαμπαλίκης, Θόδωρος Κουβέλης και Ζαφύρης. Είναι η πεντάδα για τους Αγρίνιο Kings. Και επαναφορά για την Φαρμακοτή. Ο Χολής θα ικανός με επίθεση, αλλάζοντας όμως αμέσως για τον Τσιτσικάο. Ο Πυρόπουλος θέλει να πάει μέσα, με καλά κλεισμένος από τον Τζαγκαρέκη. Τσιτσικάος κέρδισε φάουλ από τον Ζαφύρη. Είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Η επαναφορά είναι απ' έξω.
τελευταίο ομαδικό που είχαν να δώσουν από 4-2 ομάδες. Τσικάος αλλάζει κατεύθυνση ξαφνικά, όμως πλήστηκε μέσα, έγινε λάθος την πάσα. Τζαγκαράκης θέλει να τρέξει, ασίστ στον Καλαμπαλίκη. 20-23. Παίρνει σου τριών πόντων, είναι εύστοχος, 23 όλα. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τζαγκαράκης είναι ξεμαρκάριστος, απαντάει στο σου τριών πόντων, 23-26. Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα, κόβεται εδώ από τον Στάμο. Μισή δευτερόλεπτα για το φινάλε. Καλαμπαλίκης κάτω από το καλάθι, ευκολή, 23-28. Το σκορ του Τσιτσικάου δεν βρήκε στόχο, αυτό είναι το σκορ ημιχρόνου, το 23-28. Οι δύο ομάδες επανέρχονται για το ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου. Φαρμακοτή με Αγρίνιο Kings, 23-28. Χολής, Τσιτσικάος, Φαγοπούρνης, Σωτηρόπουλος και Αναστασόπουλος είναι η πεντάδα για τους κυπεδούχους που θα έχουν την πρώτη επίθεση. Παλωμένος κεφαλής, Θόδωρος, Κουβέλης, Καλαμπαλίκης και Τζαγκαράκης, η πεντάδα για τους Kings. Πρώτο σουτ άστοχο εδώ από τον Θοδωρή Σωτηρόπουλο. Καλωμένος βγάζει τον κεφαλή, ελεύθερος του τριών πόντων, είναι άστοχος. Τσιτσικάος παίρνει το σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Αναστασόπουλος έσπρωξε την μπάλα εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Παλωμένος. Σε σούτ μέσης απόστασης είναι άστοχος. Χολής σε μαρκάριστος για τρεις. Είναι εύστοχος ο Αντρέας Χολής. 26-28. Ξανά στο καλάθι το μάτς. Μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Αναστασόπουλο, δικαίωμα για δύο βολές στο Μάνθο Καλαμπαλίκη. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 26-28.
στο 22, 26, 29. Θέλει να πάει προς τα μέσα, είναι καλά κλεισμένος από τον Καλαμπαλίτη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, ξανά ο Αναστασόπουλος έσπρωξε την μπάλα, ξανά όμως πάνω σε αντίπαλο. Τριών πόντων από το Φόδωρο που μπαίνει με ταμπλό από το πλάι. Εντάξει, βλέπουμε σταυροκοπήματα, βλέπουμε τέτοια σε αυτή τη φάση. 26-31. Ξανά καθυστερούν την επίθεση φαρμακότη. Μένει μπάλα στα χέρια. Και time out. Από το 26-28, 4 συνεχόμενοι πόντοι για τους Kings. Έστειλαν τη διαφορά στους 6. Ωραία πάσα εδώ. Καλαμπαλίκης αστοχή κάτω από το καλάθι όμως. Σωτηρόπουλος θέλει λίγο χώρο, αστοχή όμως των τριών πόντων. Παλωμένος των τριών πόντων είναι άστοχος. Τσιτσικάος εκεί. Μετά το rebound κέρδισε και το φαλό ο Ηλίας Τσιτσικάος. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Αναστασόπουλος παίρνει το τριών πόντων, τρυπώνει εκεί ο Χολής και παίρνει το επιθετικό rebound. Τσιτσικάος θέλει να πάει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ από τον μπαλωμένο. Χαμηλά νομίζω είναι, ναι. Ο κερδίζει νέο φάουλ εδώ από τον παλωμένο. Επιστρέφουν Γρηγόρης, Κουβέλης και Στάμος αντί του παλωμένου και του Κεφαλή. Από κοντά κερδίζει το φάουλ από τον Στάμο, είναι το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές.
Κώστας Αναστασόπουλος. Παραμένει το 26-32. Εύστοχος στη δεύτερη, 27-32. Ενώ επιστρέφει και ο Μπόκας στη θέση του Θόδωρου Κουβέλη. Ο Τσιτσικάου παίρνει το rebound. Τσιτσικάου πηγαίνει προς τα μέσα, εκεί μπλέκεται όμως. Μπόκας για τρεις. Πολύ άστοχο το σουτ. Κρατάει αρκετά την μπάλα σε αυτή την επίθεση, έχει καθυστερήσει. Ο Τσιτσικάς παίρνει σου τριών πόντων, εύστοχος, 30-32. Πάντα βρίσκουν λύσεις οι γηπεδούχοι για να πλησιάζουν στο σκορ. Αλλά Παλίκης πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Αναστασόπουλο. Δικαίωμα για δύο βολές. Έφυγε στην πρώτη, 30-33. Δεύτερη, στους 4 πόντους η διαφορά για τους Αγρίνιο Κίνγκς. Επαναφορά για την φαρμακότην, 30-34 το σκορ. Φυσικά ο Στέλνης του τριών πόντων είναι άστοχος. Παγοπούρνης εκεί είχε καλύτερη θέση και πήρε το επιθετικό rebound. Δίνει ξανά για τον Τσιτσικά, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα. Κερδίζει φάουλ. Πάει στη γραμμή για δύο βολές γιατί έχουν συμπληρωμένα ομαδικά οι Kings. Στη μία από τις δύο, 31-34. Ο
41-37 με το εύστοχο σου τριών πόντων του Μαντου Καλαμπαλίκη. Ξανά στους 6 πιάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι Kings. Φυσικά ως παίρνει σου τριών πόντων είναι άστοχος εδώ ο Σωτηρόπουλος, θα μαζέψει το rebound, παίρνει απευθείας σου τριών πόντων. Όχι, δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις και μάλιστα βγαίνουν στον ευνηδιασμό οι φιλοξενούμενοι και ο Τζαγκαράκης αστοχή στην πρώτη προσπάθεια, αλλά στη δεύτερη κερδίζει φάουλ και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Τζαγκαράκης παραμένει το 31-37. Εύστοχο στη δεύτερη 31-38. Αυτό το σύν 7 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τους Kings. Ο Σωτηρόπουλος μένει ξεμαρκάριστος. Αστοχή όμως εδώ. 31-38 παραμένει. Ο Στάμος από κοντά αστόχησε. Αναστασόπουλος έξυπνα πέταξε την μπάλα πάνω στον Καλαμπαλίκη. Είχε χάσει την ισορροπία του Αναστασόπουλος. Δίνει την κατοχή στη Φαρμακοτίνη. Ήταν κοντό. Αλλά ο Μαγίκης φτάνει μέχρι το lay-up για το 31-40. Θέλουν να ξεμακρύνουν οι Kings. Φυσικά σταματάει η αστοχή σε σου τριών πόντων. Ο Στάμος το rebound. Προσπάθειες κοντά στο καλάθι ήταν άστοχες για τους Kings και η τέταρτη με το μακρινό σου του Τζαγκαράκη. Αναστασόπουλος κάπου δεν πάτησε καλά και πρέπει να περάσει εκτός στη θέση του Βάτσιος. Στο τέλος της τρίτης περίοδου ο Τσιτσικάος αστοχής αυτή την επίθεση, υπάρχει χρόνος, Καλαμπαλίκης αλλάζει με τον Κουβέλη, ο Κουβέλης αστόχησε, ο Στάμος το rebound κέρδισε φάουλ στην εκνοή του χρόνου, δικαίωμα για δύο βολές. Στάμου θα καθορίσουμε το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Παραμένει το 31-40, ήταν άστοχο στην πρώτη. Άστοχο στη δεύτερη, 31-40 είναι το σκορ με το οποίο τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ο
όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου δεκάλεπτου. 31-40 ανάμεσα σε Φάρμακο Team και Αγρίνιο Kings. Η διαφορά άνοιξε στο τρίτο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έφυγαν στους 9 οι Kings, οι οποίοι έχουν στο γήπεδο Καλαμπαλίκη, Παλωμένο, Κεφάλι, Θόδωρο Κουβέλη και Ζαφύρη. Ζαφύρης εδώ σε πολύ δύσκολη προσπάθεια στο κι. Τσιτσικάου σχολείς, Αναστασόπουλος, Σωτηρόπουλος και Βάτσιος είναι η πεντάδα για τη Φάρμακο Team. Σχολείς ένα σούτ από μέση απόσταση, αστοχή. Κεφαλής πήρε το λιμπάτ και θέλει να τρέξει. Πηγαίνει προς τα μέσα, η μπάλα στο καλάθι. Πρώτη διψήφια διαφορά. 31-42 από το καλάθι του Νικού Κεφαλή. Τσιτσικάου σας το χείστο στους 3 πόντων εδώ και κερδισμένο φάουλ για τον Ζαφύρη από τον Βάτσιο. Χαμηλό το σουτ, αλλά δεν έφτασε στη Στεφάνη. Τσιτσικάος από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό μειώνει σε 33-42. Καλαμπαλίκης όμως πήγε κοντά. Σκοράρει 33-44. Ξανά στους 11 οι Kings. Φυσικά ο Σπύριος ο τριών πόντων είναι στο χείο. Πέντε συνεχόμενοι πόντια τον Τσιτσικά, η διαφορά ξανά πέσε σε μονοψήφια τιμή. Σαράντα 4, δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Τσιτσικάο, 8 πόντοι σε αυτή την περίοδο και άμεσα time out. Οι Kings έδειξαν να ξεμακραίνουν, ο Ηλίας Τσιτσικάος είχε άλλη γνώμη. Με 8 συνεχόμενους πόντους και με σερή 8-2 από το Φάρμακο Team έγινε το 39-44, μείωσαν στους 5 κυπεδούχοι, οι οποίοι θα έχουν ξανά την επίθεση μετά το άστοχο σουτ του Καλαμπαλίκη. Φυσικά ως πριν τραβηγμένο σουτ, όμως κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 3 βολές. Νομίζω ναι. Και φυσικά ως μπορεί να ξαναφέρει τη διαφορά στο καλάθι από εκεί που ήταν στους 11 πριν από ελάχιστα λεπτά. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 39-44. Άστοχος και στη δεύτερη, εκεί που το βλέπε Βαρέλη από το τρίποντο, στένεψε στη βολή. 40-44. Μία στις 3 για τον Τσιτσικάο και επιστροφή για Γρηγόρη Κουβέλη Στάμο και Τζαγκαράκη. Μουσική
επιθέσεις. Αλλά οι Kings είχαν κλέψει την μπάλα. Φαουλ από τον Αναστασόπουλο στον Τζαγκαράκη. 40-46 στο εξάλεπτο για τη λήξη. Συνεχόμενους πόντους από κοντά με τη βοήθεια του ταμπλό. Συνδυσάς φέρνει σου 3 πόντων. Είναι πολύ άστοχο αυτή την φορά. Φάνηκε να βιάστηκε αρκετά. Τζαγκαράκης βγαίνει στον εφηδιασμό και κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές. Η διαφορά μπορεί να ξαναφύγει στους 10. Ευστοχή πρώτη από τον Τζαγκαράκη, 40-49. Άστοχη η δεύτερη rebound για την φαρμακοτήμ. Ο Πολύς κατεβάζει την μπαλά. Πιέζεται αλλά τη διατηρεί στον έλεγχο του. Αναστασόπουλος εκεί μπερδέστηκε. Υπάρχει διεκδίκηση. Και το βελάκι δείχνει Kings. Εδώ κάνει καθαρό φαλ. Ακριβώς την ώρα που πήγε να πάρει ψηλό στον Kings την μπάλα, τον έσπρωξε ο Θοδωρής Σωτηρόπουλος και μάλιστα είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά, οπότε ο Στάμος πάει σε βολές. Είναι άστοχος από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Και στη δεύτερη βολή και στο σετ βολών στο τέλος του προηγούμενου δεκαλέπτου παραμένει το 40-49. Ο Κουβέλης περίμενε τον Τσιτσικάνο να του κάνει το φάουλ εδώ. Είχε ανεβάσει ταχύτητα ο Τσιτσικάνο. Παίρνει σου 3 πόντων, είναι άστοχο ο Πάτσιος σε όλη την επίθεση. Δεν υπάρχει ανανέωση χρόνου. Πανουκλίας περνάει στον αγώνα στη θέση του Χόλι. Υπάρχει επίθεση 10 δευτερολέπτων για τους για τη φαρμακοτήμ. Κακώς ανανεώθηκε το 24, αλλά χρόνος υπήρχε ούτως ή άλλως. Έχουν επίθεση 10 δευτερολέπτων. Κάζω του Βάτσκου στον Τσιτσικάο. Ο Τσιτσικάος δεν αποφεύγει το λάθος εδώ. Πολύ δυνατή πάσα. Τέσσερα και 50 για το φινάλε με τη
διαφορά στους 9 για τους Kings. Κεφαλιές πηγαίνει προς τα μέσα. Σελμάνε τη βοήθεια του ταμπλού, ισοφαρίζει. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στο παιχνίδι αυτή των 11 πόντων, 40-51 για τους Kings. Πανουκλίας μειώνει αμέσως σε 42-51. Θέλει κι άλλες λύσεις φυσικά η φάρμακο team για να διεκδικήσει το παιχνίδι στα τελευταία του λεπτά. Καλαμπαλίδης επιστρέφει στη θέση του Γρηγόρη Κουβέλη, επίθεση για τη φάρμακο team. Διαφορά στους 9 στο τετράλεπτο για το φινάλε. Φυσικά πολύ δύσκολο σουτ, υπάρχει όμως φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Υπάρχει σπρόξιμο από τον κεφαλή και δύο βολές για τον Τσιτσικάο. Εύκοχο στην πρώτη, 43-51. Παραμένει το 43-51 καθώς η μπάλα έπαιξε πάνω στη Στεφάνη. Στον ευνηδιασμό ο Τζαγκαράκης κάνει το 43-53. Στέκεται αστοχή. Τα πράγματα δυσκολεύουνε. Και ο Στάμος αστοχή σε διεκδίκηση. Το βελάκι τώρα δείχνει φάρμακο team. Ο Μπόκας περνάει στη θέση του Ζαφίρη. Ισχυρό προβάδισμα, 3 και 15 για το φινάλε για τους Kings από των 10 πόντων. Έχουν βρει απαντήσεις στις επιστροφές της Pharmaco Team. Για να δούμε εδώ, Σωτηρόπουλος δεν είναι καλό το σουτ που επιχείρησε. Θέλουν να τρέξουν ξανά οι Kings. Καλαμπαλίδης φτάνει μέχρι το καλάθι, 43-55. Αυτό το συν 12 συνιστά τη μεγαλύτερη διαφορά των Kings στο παιχνίδι. Φυσικά ως από πολύ μακριά είναι άστοχος ο Βάτσικος, διεκδίκησε, πήρε το rebound, αστόχησε. Αστόχησε και ο Αναστασόπουλος τελικά. Από χέρια παιχτών των Kings η μπάλα βγήκε εκτός τελικής γραμμής. Κλεψίδρα αδειάζει 2-24 για το φινάλε, 43-55. Τσιτσικάος ξανά σε σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Πανουκλιάς ανανεώνει την επίθεση. Τσιτσικάος πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο Δωρής Κουβέλης μαζεύει το rebound. Καράκης δεν πρόλαβε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Στα 2 και 4 νέα επίθεση για την Pharmaco Team με τη διαφορά στους 12. Φυσικά ως δεν το πολύ σκέφτεται, εκτελεί για 3. Τζαγκαράκης βγαίνει στον ευνηδιασμό, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 43-57. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση για τον νικητή. Thank you.
Κολλής δίνει κοντά στον Βάτσιο. Βάτσιο θα στοχεί. Βαλωμένος. Αλλάζει, ο Κουβέλης δίνει για τον Τζαγκαράκη. Ο Τζαγκαράκης και πάλι εύστοχος. Διαφορά όλο και μεγαλώνει, 43-59. Ψάχνει επιλογές. Ο Βάτσιος δεν είναι καλό το τελείωμά του. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Παλωμένος. Αλλάζει με τον Τζαγκαράκη. Δυνατό φάουλ εδώ από τον Σωτηρόπουλο. Δύο βολές για τον Τζαγκαράκη. Στα 44 δευτερόλεπτα. Χοροπηδάει αλλά καταλήγει στο καλάθι, 43-60. Εύστοχος και στη δεύτερη, 43-61. Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι λίγο πριν το φινάλε. Νομίζω ότι θα γίνει αυτή η επίθεση και μετά δεν θα υπάρξει άλλη. Πανουκλίας εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Μικρή απόκριση στα δύο ρολόγια. Καλαμπαλίκης για τον Παλωμένο. Παλωμένος για τον Μπόκα, όχι. Θα γίνει επίθεση. Αστοχή ο Τζαγκαράκης, παίρνει το rebound στέλνοντας τη διαφορά στους 20. 43-63. Πολύς αφήνει την μπάλα, το παιχνίδι τελειώνει, οι Kings είναι νικητές με το 63-43, παίρνουν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.